ήταν η Μανίδη, αν δεν κάνω λάθος. Διότι δίνει μονομαχία με την Τατιάνα Στεφανίδου για ένα άλλο πρόγραμμα του Sky. Ακριβώς. Λοιπόν, απόψε το βράδυ αναμένεται να προσγειωθούν από τις κάμερες τα στελέχη του Sky. Θα είμαστε στο αεροδρόμιο να τις περιμένουμε. Με σακούλες ψώνια. Με μπάντα να πεανίζει. Ναι. Να πάμε. Λοιπόν, αυτό που μάθαμε εμείς λοιπόν τώρα είναι ότι θα κονταροχτυπηθούν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Τατιάνα Στεφανίδου για την παρουσίαση του Big Brother. Η Τατιάνα έχει ξανακάνει Big Brother ή... Big Brother είναι εξαιρετικά. Ναι, και ήταν εξαιρετική. Μόνο που είναι τελείως διαφορετικά πράγματα τον από τα άλλο, έτσι. Το reality αυτού του τύπου. Παιδιά, δύο λεπτά. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς παρουσιαστές. Ποιο σκέφτηκε τα άλλα άκρα. Δηλαδή, άλλο να λέγε στο φαΐ όταν η Μανίβη με το Λιανό, όταν η Μανίβη και ο Μουτσίνα που λες είναι άντρε, έχουν χιούμορ. Ή ο Λιάγκα. Ο Λιάγκα θα το έκανε πολύ καλά πάντω. Ναι, δηλαδή τώρα η Τατιάνα με το Σάκη, Στεφανίδου, παιδιά. Δεν έχω... Παιδιά, η Τατιάνα εξαιρετικά θα το κάνει και ο Σάκη μπορεί να είναι πολύ καλό επίση. Αλλά το θέμα είναι ότι σαν παρουσιαστέ. Δεν είναι συγκρίσιμοι. Δηλαδή, πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν πάνω του. Διαφορετικά είναι. Αλλά το συγκεκριμένο προϊόν έχει βίβλο, έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο που γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Ο παρουσιαστής του Big Brother πρέπει να έχει προσωπικότητα, άποψη, χαρακτήρα και να πυροδοτεί. Και να κάνει μαναφούκι. Εγώ το Λιάγκα θα ήθελα γι' αυτό. Και εγώ το Λιάγκα θα ήθελα. Παιδιά, εγώ θα έβαζα πάλι την Τατιάνα Στεφανίδου, παιδιά. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη κυρία που συνάντησε.